Έχουμε, Παντελή, εδώ συνέντευξη του κυρίου Σόλτ στα Νέα. Διαβάζω εγώ. Ναι. Λέει. Δεν την έχω δει. Έτσι. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό δεν το διαβάζω. Δεν την έχω δει, λέω. Ναι, μα δεν πρόλαβες, ναι. Το ξέρω. Η Ελλάδα, λέει ο συνάδελφος, ο κύριος Παπάς, του πήρε τη συνέντευξη, αντιμετωπίζει παρόμοιες εδαφικές διεκδικήσεις από την Τουρκία, όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας. Απαντάει ο Σόλτ. Μπορείτε να μπορούμε να, στοχεύουμε στη στήριξη της Γερμανίας, απαντάει. Οι συνθήκες κατά την άποψή μας δεν μπορούν να συγκριθούν και θα συνιστούσαν να αποφεύγουν τέτοιες συγκρίσεις. Εντάξει. Για το θέμα με την Ουκρανία. Ωστόσο, ένα παράδεκτο εταίρος του ΝΑΤΟ να απειλεί άλλον στα κυριαρχικά δικαιώματα κτλ. Σχέση καλή γειτονία. Λέει, η Γερμανία υποστηρίζει τα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ δύο χωρών πρέπει να επιληθούν με διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Εντάξει. Και καταλήγει, σε βαθμό που κριθεί χρήσιμο από τους εμπλεκόμενους, η Γερμανία μπορεί να συμβάλλει από αυτό. Δηλαδή, τι, θέλει να είναι ενδιάμεσο σε διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι νέο τώρα, έτσι, δεν το... Τώρα είναι δημοσίευμα. Ναι, θα θέλει, αλλά η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν δέχεται τη Γερμανία ως διαμεσολαβητή. Το έχει δηλώσει καταρχήν ξεκάθαρα η Άγκυρα, ότι για τους Τούρκους η Γερμανία δεν μπορεί να παίξει ρόλο διαμεσολαβητή, γιατί έχει πάρει αρκετές φορές ανοιχτά θέση υπέρ της Ελλάδος. Δεν θεωρείται έτσι και αλλιώς από τους Τούρκους η Γερμανία η χώρα που θα μπορεί να διαμεσολαβήσει. Και να θέλει δηλαδή ο Σόλτς δεν μπορεί. Δεν το θέλουν οι Τούρκοι. Δεν μου λες τίποτα άλλο. Επίσης, Παντελή, εκτός από το ηλεκτρικό που είναι σημαντικό. Δηλαδή, γιατί είναι επένδυση μεγάλη εδώ αυτή. Ναι. Είναι και μια διασύνδεση με τους Γερμανούς, με μια μεγάλη οικονομία, η οποία είναι αυτό. Ξέρεις, τα ψάχνουμε ρεύμα, δεν είναι μικρό πράγμα. Ναι. Άλλο, εξοπλιστικά. Τι λένε εκεί πέρα. Εξοπλιστικά και τα εξοπλιστικά θα συζητηθούν. Εμείς θέλουμε να αγοράσουμε αυτά τα υπερσύγχρονα τεθωρακισμένα μάχιστα Lynx. Θέλουμε όμως αυτά, αν είναι δυνατόν, να κατασκευάζονται στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Η εταιρεία η Rheinmetall λέει ότι για να γίνει αυτή η συμφωνία, έχει δηλώσει η Rheinmetall, πρέπει να πάρετε πάνω από 200, ώστε να μπορείτε να τα κατασκευάζετε και στην Ελλάδα. Αυτά θα συζητηθούν. Α, πρέπει δεν να πάρουμε 200, ότι... με κομμάτια το πάει. Βέβαια. Ναι. Να με συμφέρει. Για να αξίζει, λένε, η επένδυση να γίνει η επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά θα συζητηθούν. Κοίταξε, εμείς με τη φορά που έχουμε πάρει, 200 τα έχουμε για φιστίκια. Για πλάκα. Για πλάκα. Όταν παίρνουμε. Φρεγάδι, παίρνουμε 30 αεροπλάνα, 40 τώρα για... Στην καθησιά μας. 200, 300. Πόσα F-35, όσα 300. Θέλουμε να πάρουμε. Αγκαίμενε.